Είμαστε εδώ, είμαστε στο ράδιο και τη Web TV του Αβένα 97 και 7 και στη σύνδεσή μας είναι η κυρία Ιωάννα Μακρύ, συντονίστρια Βορείου Ελλάδος του Χαμόγελου του Παιδιού. Ιωάννα, λίγο πριν κλείσουμε, πριν μάλλον ανοίξουμε την κάμερα, είπαμε να μιλάμε στον Ενικό. Επομένως, θέλω να το κρατήσουμε αυτό και στη συνέντευξη. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά, Δέσποινα, για την πρόσκληση, αλλά και να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές, τηλεθεατές, που θα ακούσουν όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουμε να σου πούμε. Είσαι συντονίστρια, όπως είπα και στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, Ιωάννα, Βορείου Ελλάδος του Χαμόγελου του Παιδιού. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό εθελοντικό οργανισμό. Είναι γνωστό σε όλους, θεωρώ, το Χαμόγελο του Παιδιού και από το έργο του και από τις δράσεις του. Και θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε και για το έργο και τις δράσεις, που θέλω να δώσουμε έμφαση και να δώσουμε την κατάλληλη προσοχή, γιατί αυτά που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικά και οφείλουν να ακουστούν και να τα μάθουν και πιθανότητα όσοι δεν το γνωρίζουν. Αλλά αφορμή της κουβέντας μας στάθηκε η Πασχαλινή καμπάνια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα, εν ώψη και του Πάσχα. Επομένως, θα ξεκινήσω από αυτό, που είναι ένα πιο ελαφρύ εντός εισαγωγικών θέμα, γιατί το άλλο είναι πιο σοβαρό και θέλει την μεγαλύτερη προσοχή και από τη δική σου πλευρά, αλλά και από τη δική μου. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις τι περιδίνως πρόκειται αυτή η καμπάνια, η Πασχαλινή καμπάνια, που έχω διαβάσει λίγο, έχουμε δημοσιεύσει και εμείς στο site το δελτίο τύπου το οποίο έχετε αποστείλει στο email μας, το έχουμε δημοσιεύσει, επομένως και όσοι θέλουν μπορούν να τον δουν και να διαβάζουν αναλυτικά το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και τι γίνεται, αλλά θα δράξω την ευκαιρία να σε ρωτήσω άμεσα. Πώς αποφασίσατε να κάνετε αυτή την Πασχαλινή καμπάνια, που είμαι σίγουρη ότι γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, και πώς ακριβώς εξελίσσετε όλο αυτό που συμβαίνει? Εγώ θα ήθελα να πω ότι και όλα αυτά που είπαμε να αναφέρουμε σχετικά με τις δράσεις, αλλά και η συγκεκριμένη καμπάνια, την οποία τη δεδομένη στιγμή τρέχουμε, είναι αλληλένδετα, είναι συνδεδεμένα άμεσα, γιατί αφορούν την κάλυψη των αναγκών όλων των δράσεων που καθημερινά το Χαμόγελο του Παιδιού καλείται να κάνει για να στηρίξει τις οικογένειες και τα παιδιά τους. Φέτος, λοιπόν, το Πάσχα, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, δεν έχουμε τη δυνατότητα, λόγω του COVID, να κάνουμε άλλου είδους ενέργειες ενίσχυσης του οργανισμού, όπως τα μπαζάρ που κάνουμε με τις πολύ όμορφες δημιουργίες των εθελοντών μας, εκδηλώσεις που απευθύνονται στα παιδιά και τις οικογένειες. Καλούμε όμως τον κόσμο διαδικτυακά να μπει μέσα στο site μας, στο χαμόγελο.gr, να μπει, να επισκεφθεί το e-shop μας, το οποίο καθημερινά θα δει πολύ ωραίες δημιουργίες από πασχαλινές λαμπάδες που έχουν δημιουργήσει οι εθελοντές μας και θα θέλαμε να μπουν να επισκεφθούν και να αποκτήσουν τη δική τους πασχαλινή λαμπάδα, είτε είναι ονός, είτε θέλουν να κάνουν ένα δωράκι στους αγαπημένους τους, γιατί αποκτώντας μια λαμπάδα από το Χαμόγελο του Παιδιού, δίνει τη δυνατότητα να χαρίσουν χαμόγελο στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Και επίσης, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ήταν και το σλόγγαν αυτό, το οποίο ήταν πάρα πολύ έξυπνο, μια λαμπάδα, ένα χαμόγελο, για να έχουν όλα τα παιδιά ένα όμορφο Πάσχα, το πιο όμορφο Πάσχα συγκεκριμένα έγραφε το σλόγγαν σας και είναι πολύ σημαντικό. Η λαμπάδα, ξέρετε, συμβολίζει την χαρά του παιδιού που θα την αποκτήσει, την αισιοδοξία, όλο αυτό το συνέστημα του, το πασχαλινό που έχουν τα παιδιά, που περιμένουν πάντα το δώρο τους, την ονά τους, τους αγαπημένους τους να τους επισκεφτούν. Όλα τα παιδιά, λοιπόν, έχουν αυτή την ανάγκη. Εμείς, όπως καθημερινά, έτσι και το Πάσχα, σκεφτείτε ότι στηρίζουμε, δεν σταματάμε δηλαδή να στηρίζουμε τις οικογένειες και τα παιδιά, να είμαστε δίπλα στα παιδιά που μεγαλώνουν στα 11 σπίτια του οργανισμού, να στηρίζουμε τις οικογένειες που έχουν παιδιά με προβλήματα υγείας, τα παιδιά και τις οικογένειές τους με προβλήματα διαβίωσης, τα οποία τη δεδομένη στιγμή μέσα από τα κέντρα στήριξης θα τους δώσουμε τα πασχαλινά τους πακέτα, όπως λέμε. Δηλαδή, θα πάνε τα τσουρέκια τους, τα τρόφιμα, μαζί με αυτά θα πάνε τα παιχνίδια τους, οι λαμπάδες, τα παιδιά. Εποχιακά, αν θέλετε, έχουμε και αντίστοιχα τις ανάγκες που καλύπτουμε στις οικογένειες. Δηλαδή, το Σεπτέμβριο δίνουμε τα σχολικά αντίστοιχα. Τώρα όμως, ας πούμε, για το Πάσχα, που όπως κάθε Πάσχα θα είμαστε και δίπλα στα παιδιά ασθενείς, στα νοσοκομεία, να μοιράσουμε τα δώρα τους, να τους χαρίσουμε το χαμόγελο που έχουν ανάγκη. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει να μας στηρίξει μέσα από διάφορους τρόπους, από οποιαδήποτε δυνατότητα έχει ο καθένας, είτε όπως είπαμε να επισκεφθεί το e-shop μας,
είτε να στείλει ένα SMS στο 19810 ή να κάνει μία κλήση στηρίζοντας το χαμόγελο του παιδιού, είτε να επισκεφθεί στο site μας, την ιστοσελίδα μας, το crowdfunding, όπου εκεί μπορεί να δει αναλυτικά όλες τις ανάγκες που έχει το χαμόγελο του παιδιού για να μπορεί καθημερινά να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές τους και να δει ποιες από αυτές θα μπορούσε να ενισχύσει και να στηρίξει έμπρακτα. Θα θέλαμε όμως να πούμε γενικότερα για τις δράσεις, όπως είπαμε, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εποχιακά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το χαμόγελο του παιδιού θα πει φέτος είναι Πάσχα, θα κάνω διακοπές, θα ξεκουραστώ, όπως το καλοκαίρι, όπως τα Χριστούγεννα. Για μας, ένα παραπάνω, οι δυσκολίες είναι ότι πρέπει να είμαστε και αυτές τις μέρες καθημερινά, όπως κάνουμε όλες τις μέρες, όλο το 24ωρο, δίπλα στις οικογένειες και στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Έτσι, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει για ακόμη μια φορά να μας στηρίξει και να μας βοηθήσει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε, όπως έλεγε και ο μικρός Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο ιδρυτής μας, πριν από 25 χρόνια που έγραψε το ημερολόγιο του. Αυτό καλούμαστε καθημερινά να κάνουμε. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορούμε να είμαστε εκεί που μας έχουν ανάγκη. Ιωάννα μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο σας, είναι πάρα πολύ σημαντική η δράση σας όλα αυτά τα χρόνια και θα ήθελα να κάνουμε πιο γνωστό, να μεταφέρουμε και στον κόσμο που είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει, τι ακριβώς είναι το χαμόγελο του παιδιού και τι ακριβώς κάνει, πώς δραστηριοποιείται και πώς βοηθάει έμπρακτα αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη τη δική σας βοήθεια, είτε όσον αφορά την περίθαλψή τους, είτε όσον αφορά τα παιδιά που έχουν βιώσει οποιαδήποτε μορφής βίας. Επομένως, θα ήθελα να σου δώσω το λόγο και να μου πεις τι ακριβώς κάνετε και πώς το κάνετε. Να πούμε ότι γενικότερα, για να δώσουμε έτσι λίγο το φάσμα, γιατί αυτά που κάνει το χαμόγελο του παιδιού καθημερινά είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, και εγώ πριν να πάω στο χαμόγελο του παιδιού, δεν γνώριζα το μέγεθος το έργο. Και ακόμα και σήμερα, δηλαδή, όπου υπάρχει ανάγκη, καταλαβαίνω ότι θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να είμαστε εκεί. Ας το πάρουμε όμως από την αρχή, ότι το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ένας αμιγός ελληνικός οργανισμός. Έχει ιδρυθεί από το μικρό Ανδρέα Γιαννόπουλο πριν από 25 χρόνια, ένα παιδί με πρόβλημα υγείας, το οποίο θα έλεγα έχει μια μορφή ήρωα για μένα, γιατί μέσα στον πόνο του, αυτό που δεν ζητούσε, δηλαδή «βοήθησέ με, Θεέ μου, να είμαι καλά, να γίνω καλά», έγραψε το ημερολόγιο του, μοιαζόμενος τα παιδιά που έχουν προβλήματα, που χρειάζονται ένα χαμόγελο, δηλώνοντας την επιθυμία του ο κόσμος να ενώσει δυνάμεις του για να είναι εκεί για να το προστατεύσει. Αυτό κάνει το χαμόγελο του παιδιού καθημερινά. Αυτό είναι η παρακαταθήκη που μας άφησε. Έτσι λοιπόν, μέσα από πάρα πολλές δράσεις σε επίπεδο πρόληψης, που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση, παρέμβασης και θεραπείας, απευθυνόμαστε σε παιδιά ασθενείς. Δηλαδή, καθημερινά είμαστε στα νοσοκομεία, στις παιδιατρικές και παιδοκολογικές κλινικές με τους εθελοντές μας και κάνουμε δημιουργική απασχόληση, κάτι που λόγω πανδημίας, στη δεδομένη στιγμή, δεν έχουμε δυστυχώς αυτή τη δυνατότητα. Είμαστε λοιπόν στα νοσοκομεία, όχι μόνο για να χαρίσουμε έτσι μια ευχάριστη νότα κατά την παραμονή των παιδιών εκεί, αλλά και για να καλύψουμε τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους μας σε συνεργασία πάντα με τις παιδιατρικές, παιδοκολογικές κλινικές, τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ένα παιδί με πρόβλημα υγείας σοβαρό σημαίνει ότι βάλετε όλη η οικογένεια. Εκεί θα πάμε να τη στηρίξουμε, όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και ολιστικά, δηλαδή με οποιαδήποτε ανάγκη έχει το παιδί, είτε να κάνει κάποιες εξετάσεις στο εξωτερικό να μεταβεί, είτε να κάνουμε τις διακομιδές με τα ασθενοφόρα μας σε όλη την Ελλάδα που έχουμε, διαθέτουμε τις κινητές ιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών, που μπορούμε με ασφάλεια να διακομίσουμε παιδιά από το νοσοκομείο προς το σπίτι, από το σπίτι προς το νοσοκομείο ή σε άλλο νοσοκομείο, ακόμα και να κάνουμε αεροδιακομιδές. Έτσι λοιπόν, καλύπτουμε και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη που μπορεί να είναι σε ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό που θα χρειαστεί το παιδί, το οποίο μπορεί να μην συνταγογραφείται. Και φυσικά όλα αυτά τα κάνουμε καλώντας άλλες εταιρείες να χτυπήσουμε πόρτες, όπως λέμε, να βοηθήσουμε για να καλυφθεί η συγκεκριμένη ανάγκη. Επίσης, να πούμε ότι φιλοξενούμε τις οικογένειες που έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές, στα μεγάλα αστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντάς τους σπίτια πλήρως εξοπλισμένα, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν για όσο χρονικό διάστημα το παιδί θα κληθεί να βρίσκεται είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα, σε κάποια από τα μεγάλα νοσοκομεία, μέχρι ώστε του ολοκληρώσει τη θεραπεία του.
Αυτή τη στιγμή, μου είπε πριν ότι φιλοξενείται 11 οικογένειες. 11... Όχι. 11 είναι τα σπίτια, τα οποία είναι σπίτια φιλοξενίας των παιδιών που έρχονται μετά από εισαγγελική εντολή για λόγους παραμέλησης και κακοποίησης. Γίνεται η απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, γίνεται το αίτημα από τις εισαγγελίες από όλη την Ελλάδα και έτσι φιλοξενούνται, δηλαδή έρχονται και μεγαλώνουν στα σπίτια του συλλόγου. Είναι τα σπίτια των παιδιών, γι' αυτό λέμε είναι τα σπίτια τους. Εκεί λοιπόν παιδαγωγοί, κοινωνική λειτουργοί, ψυχολόγοι, νοσηλευτές καθημερινά είναι δίπλα στα παιδιά για να τους δώσουν την επόμενη μέρα τη φροντίδα και την αγάπη, όλα αυτά που τους λείπουν. Ακόμη και στην ενηλικίωσή τους όμως, να πούμε ότι τα παιδιά όταν μεγαλώνουν από τα σπίτια του συλλόγου και φεύγουν, πάνε να σπουδάσουν, άλλα πάνε φαντάρι. Εκεί λοιπόν συνεχίζουμε να στηρίζουμε τα παιδιά μας, παρέχοντάς τους όπως όλες οι οικογένειες, το σπίτι, να αναπληρώσουμε το ενίκιο αν χρειαστεί, τα λειτουργικά ενός σπιτιού, ούτως ώστε να ορθοποδήσουν, να βρουν μια δουλειά, να κάνουν τη δική τους οικογένεια αύριο μεθαύριο, ό,τι ακριβώς κάνει η ελληνική οικογένεια, ναι, για να το πούμε. Ό,τι κάνει ο Έλληνας γονιός, γιατί δεν το κάνουν όλοι οι γονείς. Ο Έλληνας γονιός όμως το κάνει. Νοιάζεται το παιδί του μέχρι ώστε να πατήσει τα πόδια του. Επομένως, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο και να δώσουμε έτσι την πραγματική διάσταση αυτού που κάνετε, νοιάζεστε για να χαμογελάτε πρωτίστως τα παιδιά και έπειτα εσείς. Γιατί φαντάζομαι ότι όταν μοιράζετε χαρά στα παιδιά, μοιράζετε χαμόγελα και είστε εσείς εντός εισαγωγικών υπεύθυνοι για αυτή την αντίδραση ενός παιδιού. Αυτό η προσφορά δηλαδή θεωρώ ότι σας γεμίζει και εσάς κίνητρο, δύναμη για να συνεχίζετε, γιατί το έργο που έχετε αναλάβει είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ λεπτό, πολύ θέλει ιδιαίτερο χειρισμό. Φαντάζομαι ότι είστε σε συνεργασία με αστυνομία, με νομικούς, με ιατρούς, παίρνετε μεγάλη ευθύνη καθημερινά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μικρά παιδιά, νεογνά, όπως μου είπες λίγο πριν, αλλά και μεγαλύτερης ηλικίας. Επομένως, είναι πολύ σημαντική η ευθύνη που έχετε αναλάβει και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά τα συγχαρητήρια είναι και σε όλους όσους συνεργάζονται με το χαμόγελο του παιδιού, ναι, γιατί όπως είπαμε, εμείς θα ερχόμαστε υποστηρικτικά στις αρχές. Θα συνεργαστούμε με την αστυνομία, τις εισαγγελικές αρχές, την ασφάλεια ανηλίκων, με τα νοσοκομεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων ή δήμων, φορέων. Είναι μια μεγάλη συνεργασία και πολύ στενή που πρέπει να γίνεται ούτως ώστε να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Δεν γίνεται ένας άνθρωπος ή ας πούμε λέμε τώρα η Ιωάννα είναι συντονίστρια στο χαμόγελο του παιδιού. Η Ιωάννα μπορεί να είναι συντονίστρια στο χαμόγελο του παιδιού, αλλά μπορεί να είναι και αυτή που θα χρειαστεί να πάει σε ένα νοσοκομείο, αν κάποιος εκείνη την ώρα δεν υπάρχει για να είναι δίπλα σε ένα παιδί που θα πάει με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο και θα βρεθεί μόνο του χωρίς να έχει κάποιον να το φροντίσει, να το προστατεύσει. Όλοι κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας και ακόμα παραπάνω για να είμαστε ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Είναι ένας αγώνας δρόμου, ας το πούμε, αλλά συνέχεια παίρνει όθηση μέσα από την καθημερινότητα, γιατί το βλέπεις στο χαμόγελο των παιδιών, στη διαφορά που θα κάνεις στην οικογένεια, στη ζωή των ανθρώπων. Αυτό είναι που σου δίνει δύναμη, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται και χωρίς τον κόσμο δεν γίνεται. Δηλαδή, χωρίς τη συνεργασία και τη στήριξη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος εμπιστεύεται το χαμόγελο του παιδιού, και τους εθελοντές μας, οι οποίοι είναι πολύτιμοι σε όλες τις δράσεις μας, οι εθελοντές όλα αυτά τα χρόνια είναι ο πολύτιμος λίθος του χαμόγελου. Να πούμε λίγο όμως ότι ο κόσμος μπορεί να απευθύνεται στις γραμμές που λειτουργεί το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, οι οποίες είναι η γραμμή SOS 1056, η γραμμή SOS για τα παιδιά, όπου εκεί μπορούν να καλούν όταν θα υπάρχει ένα παιδί σε κίνδυνο, δηλαδή όταν θα διακρίνουμε ένα παιδί να είναι μόνο του, να το εκμεταλλεύονται, να το κακοποιούν. Μπορεί οποιοδήποτε να καλέσει και ακόμη και ανώνυμα να γίνει η αναφορά, ούτως ώστε να κινήσουμε τις διαδικασίες της κοινωνικής έρευνας. Αντίστοιχα, να πούμε για τις γραμμές εξαφάνισης, που είναι η Ευρωπαϊκή Γραμμή Εξαφάνισης των Παιδιών, το Amber Alert, θα έχετε δει τώρα, λειτουργούμε και το Missing Alert για τους ενήλικες, που είναι η γραμμή 116.000. Και η 116-111, η Ευρωπαϊκή Γραμμή, που είναι ψυχολογική στήριξη για τα παιδιά και τους γονείς, και πάλι όλες οι γραμμές λειτουργούν σαν μία. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να καλέσει, ακόμα και χωρίς κάρτα SIM,
Είναι εντελώς δωρεάν, είναι γραμμές έκτακτης ανάγκης, είναι συνδεδεμένες με την 112, για να βρεθούμε εκεί όπου θα κληθούμε και θα βρίσκεται ένα παιδί σε κίνδυνο. Ακόμα και ένας γονιός, όταν έχει κάτι, να μην πάμε μόνο στο πολύ, ας πούμε, άσχημο σαν γεγονός, ακόμα και ένας γονιός όταν νιώθει μια αστάθεια, μια ανασφάλεια, δεν ξέρει πώς να χειριστεί τον έφηβο, ή μια αλλαγή περιφορά του παιδιού, μπορεί να καλέσει και να βρει στήριξη, κατευθύνσεις από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που σηκώνουν τις γραμμές μας όλο το 24ωρο. Ένας εκπαιδευτικός, παράδειγμα, μπορεί να διακρίνει κάποια δείγματα κακοποίησης σε ένα παιδί και αυτό να θέλει να πάρει μια συμβουλή, μια κατεύθυνση, το πώς θα το χειριστεί. Και εκεί μπορεί να καλέσει και να συμβουλευτεί από τους ψυχολόγους μας. Εγώ θα έλεγα ο κόσμος να θυμάται αυτές τις γραμμές, δηλαδή SOS τη 1056, την 116.000 που για τις εξαφανίσεις επίσης από την πρώτη στιγμή όταν ένα παιδί εξαφανίζεται θα πρέπει να καλούμε, να πηγαίνουμε στην αστυνομία, να καλούμε στις γραμμές του χαμόγελου, γιατί δεν υπάρχει αυτό που λένε να περάσουν κάποιες ώρες κτλ. Τα πρώτα λεπτά είναι πολύ σημαντικά για να βρεθεί ένα παιδί το οποίο έχει εξαφανιστεί. Το ίδιο και για τους ενήλικες που έχουν κάποια προβλήματα, ας πούμε υγείας ή άλλου είδους προβλήματα και βρίσκονται σε κίνδυνο. Προκύπτουν ερωτήματα από αυτά που μόλις ανέφερες, Ιωάννα μου, και θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Αρχικά, είναι γνωστό, το ανέφερες και εσύ τώρα, ότι το χαμόγελο του παιδιού υλοποιεί δράσεις με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων κάθε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω το εξής ερώτημα. Στην περίοδο της πανδημίας και της καραντίνας, τα φαινόμενα βίας έχουν αυξηθεί? Νομίζω ότι ακόμα είμαστε στην αρχή, ότι θα φανούν ακόμη περισσότερο μετά, αργότερα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλές απώλειες. Εμείς έχουμε μεγάλη αύξηση στα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε στις γραμμές μας. Αυτό είναι και μόνο ένα δείγμα που μπορούμε να σας πούμε ότι σίγουρα έχουν αυξηθεί τα προβλήματα όσον αφορά τη βία, όσον αφορά τη φτώχεια επίσης. Πολλές οικογένειες έχουν χάσει τις δουλειές τους και τα προβλήματα διαβίωσης είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μετά μπορεί να φέρει και άλλα πράγματα, καταλαβαίνετε, δηλαδή, και άλλες καταστάσεις. Εμείς μέσα στην πανδημία έχουμε συνεργασία πλέον και με το Δίκτυο Ισότητας των Δύο Φύλων και στηρίζουμε και οικογένειες, γυναίκες μάλλον, μητές, με παιδιά, γυναίκες κακοποιημένες. Εκεί λοιπόν, σε συνεργασία και πάλι με το δίκτυο, είμαστε για να στηρίξουμε τη μητέρα η οποία είναι θύμα κακοποίησης. Καταλαβαίνω, αλλά και τα παιδιά της. Καταλαβαίνω πάντως ότι το χαμόγελο του παιδιού μπορεί να αντιμετώπισε κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω κιόλας εάν φυσικά αντιμετώπισε κάποια προβλήματα κατά την περίοδο της πανδημίας. Ωστόσο, το έργο σας αναδυνάμωσε. Αυτή την εντύπωση μου δίνετε. Ξέρετε, πάντα από τα δύσκολα είμαι πιο δυνατή. Εγώ θα το πω σαν ένα παράδειγμα. Όπως όλα τα σπίτια, έτσι και τα δικά μας τα σπίτια, έτσι, έχουμε 360 παιδιά σε όλα μας τα σπίτια που μεγαλώνουν αυτή τη στιγμή. Για σκεφτείτε λίγο τώρα ότι σε ένα σπίτι με 28 με 30 παιδιά αντιμετωπίσαμε το ίδιο πρόβλημα όπως όλα τα σπίτια, που τα παιδιά έπρεπε να μπουν ξαφνικά μέσα στα σπίτια τους, να κάνουν διαδικτυακά τα μαθήματα, να μην κάνουν τις δραστηριότητές τους. Τα παιδιά και τα μεγαλύτερα τα έφυγαν να θέλουν να βγουν έξω. Όλο αυτό λοιπόν ήταν πραγματικά για μας μια έκπληξη, γιατί περιμέναμε μια επανάσταση στα σπίτια. Ότι τα παιδιά θα θέλουν να βγουν έξω, ότι δεν θα τηρούν τα μέτρα. Και τελικά πώς εξελίχθηκε? Και τελικά μπορούμε να σας πούμε ότι μας έχουν βάλει τα γυαλιά, που λέω εγώ. Δηλαδή, έχουν αποδειχθεί πάρα πολύ συνεργάσιμα. Όρημα. Όχι απλά συνεργάσιμα, όρημα. Και είχαν το χρόνο να καθίσουν όλα μαζί στο σπίτι, να κάνουν πράγματα, γιατί είχαν περισσότερο χρόνο όλα μαζί, να δεθούν περισσότερο και μεταξύ τους, αλλά και με τους παιδαγωγούς. Πραγματικά, η οριμότητα που απέδειξαν τα παιδιά, νομίζω, είναι εκπληκτική. Και μέσα από τα δύσκολα, είχαμε τη δυνατότητα να συσφίξουμε τη σχέση μας, να είμαστε πιο ζεστοί, πιο αγκαλιασμένοι μεταξύ μας. Παρ' όλα αυτά, όμως, οι δυσκολίες για το χαμόγελο είναι πάρα πολλές, γιατί και εμείς κληθήκαμε να λάβουμε όλα μας τα μέτρα,
να είναι ασφαλής τα παιδιά, να είναι ασφαλής το προσωπικό, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Ξέρετε, εμείς δεν σταματήσαμε τις δράσεις μας. Δηλαδή, η κοινωνική λειτουργία, οι ψυχολόγοι, στις γραμμές μας, τα σπίτια μας, το προσωπικό, οι διασώσεις μας οι οποίοι κάνουν τις διακομιδές και όλα τα παιδιά, ας πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι με COVID, τις διακομιδές κάνουν συνέχεια οι διασώσεις μας. Αυτό σημαίνει ότι από τη μία πρέπει να ασφαλίσεις σίγουρα το παιδί που, να διασφαλίσει το παιδί που θα πάει ασφαλή στη διακομιδή είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι. Από την άλλη όμως και το προσωπικό πρέπει να είναι δηλαδή οι διασώστες απόλυτα εξοπλισμένοι με όλα αυτά τα απαραίτητα για να είναι και αυτοί ασφαλείς για να μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν και τις υπόλοιπες διακομιδές. Δεν είναι ότι θα έχω ένα περιστατικό. Το οικονομικό βάρος σου που σηκώνει το χαμόγελο του παιδιού φαντάζομαι ότι είναι πολύ μεγάλο. Μου είπες λίγο πριν ότι ο κόσμος και οι πολίτες είναι δίπλα σας και με την πάροδο των χρόνων, επειδή το χαμόγελο του παιδιού ως οργανισμός είναι πάρα πολύ γνωστός, ίσως είναι από τους γνωστότερους μπορώ να πω, θεωρώ ότι δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του. Ωστόσο, η πολιτεία είναι δίπλα σας έμπρακτα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όχι, δεν είναι έμπρακτα. Έμπρακτα είναι ο απλός κόσμος, οι εταιρείες, οι πολίτες που μας εμπιστεύονται, οι άνθρωποι οι οποίοι θα βάλουν τα χρήματα στους κουμπαράδες που θα έχουμε στα καταστήματα που θα πάει κάποιος να ψωνίσει, οι άνθρωποι που θα στείλουν το SMS, οι εταιρείες που θα μας δώσουν τα είδη και τα τρόφιμα, όλα αυτά που θα χρειαστούμε. Όλα αυτά γίνονται, ξέρετε, με την ένωση αυτών των ανθρώπων και των εταιριών που είναι κοντά μας. Δυστυχώς η πολιτεία δεν είναι κοντά μας. Τώρα, για παράδειγμα, πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη παρουσιάσαμε τη νέα κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας νεαρών και παιδιών. Είναι όμως ένα απόκτημα το οποίο μας δόθηκε η δυνατότητα να διαθέσουμε, να θέσουμε δηλαδή στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ και να κάνουν τις διακομιδές με ασφάλεια των παιδιών, το οποίο αποκτήθηκε μέσα από μια χρηματοδότηση ενός προγράμματος που τρέξαμε το Interreg, το Ελλάδα-Βουλγαρία. Μπορώ να πω ότι στο εξωτερικό μας εμπιστεύονται, μας πιστοποιούν φορείς, όπως είναι η DG ECO που μας έχει πιστοποιήσει σαν το μοναδικό ελληνικό φορέα στην Ελλάδα και είμαστε partner. Αλλά στην Ελλάδα ακόμα θα έλεγα ότι θέλει μια καλύτερη αξιολόγηση. Το ποιος κάνει, τι κάνει. Εμείς έχουμε απόλυτη διαφάνεια. Δηλαδή, το χαμόγελο του παιδιού έχει ορκωτούς ελεγκτές, κάθε εξάμηνο δημοσιοποιεί όλα τα στοιχεία. Τα σπίτια μας είναι ανοιχτά εκτός του COVID τώρα. Δηλαδή, ο κόσμος είναι δίπλα μας, είναι κοντά μας, γνωρίζει το έργο και έτσι μας εμπιστεύεται. Γίνεται αυτό που γίνεται. Συνήθως, να γίνει και από το κράτος. Σε όλες τις περιπτώσεις, Ιωάννα μου, αυτό που λένε ο απλός λαός μας ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της, κατά μία έννοια μπορούμε να το πούμε τώρα και σε αυτή την περίπτωση, από τη στιγμή που λες και εσύ ίδια ότι οι πολίτες είναι έμπρακτα δίπλα σας. Ωστόσο, η πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει περισσότερο αυτό το έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τόσα παιδιά, αφορά ενήλικες, αφορά παιδιά που εξαφανίζονται, αφορά την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας. Καλός ή κακός, συμβάλλεται σε αυτό. Έτσι είναι. Για παράδειγμα, όπως γνωρίζετε, πληρώνουμε ένφια για όλα μας τα σπίτια, τα ακίνητα, τα οποία το χαμόγελο του παιδιού όμως μεγαλώνει τα παιδιά της κοινωνίας. Δηλαδή, εγώ ξέρετε πώς το βλέπω σαν Ιωάννα, έτσι, για να σου το πω πέρα από το χαμόγελο, πώς το νιώθω. Όλοι μας πρέπει να νοιαζόμαστε για όλα τα παιδιά. Δεν νοιάζομαι μόνο για το παιδί μου. Νοιάζομαι για όλα τα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι έμπρακτα θα πρέπει να κάνω και πράγματα ως προς αυτό. Γιατί αύριο μεθαύριο θα πάρω το παιδί μου, θα βρεθεί στην κοινωνία με τα παιδιά τα άλλα. Αν δεν είναι ευτυχισμένα όλα τα παιδιά, ούτε το δικό μου το παιδί θα είναι ευτυχισμένο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για την επόμενη γενιά, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι έμπρακτα και όχι απλά να γκρινιάζουμε. Με το να γκρινιάζουμε, αυτός δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εκείνος έκανε το ένα, ο άλλος έκανε το άλλο. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Εδώ θέλει να βάλουμε κάτω τους εγωισμούς μας, να δούμε ποιο είναι το πραγματικό το πρόβλημα και όλοι μαζί να πέσουμε πάνω στο πρόβλημα για να το λύσουμε. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Ιωάννα, το χαμόγελο του παιδιού είναι δίπλα και σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται και το έχετε δείξει έμπρακτα και έχετε συμβάλει απεριόριστες φορές σε εξαφανίσεις παιδιών, συμβάλλατε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να βρεθούν και να λυθεί το μυστήριο.
Ωστόσο, θα ήθελα να κάνουμε πιο σαφές ποιες ακριβώς διαδικασίες κινείτε εσείς και ποιες ακριβώς διαδικασίες μπορεί να κινήσει και ο κόσμος που πιθανότητα πέσει στην αντίληψή του κάτι το οποίο είναι ύποπτο, με αποτέλεσμα να σας βοηθήσει και εσάς σωστά και να μην δημιουργήσει και πρόβλημα. Γιατί κάποιες φορές πάμε να βοηθήσουμε και ίσως δημιουργούμε και κάποιο πρόβλημα. Δεν το λέω γιατί είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, όχι, κατάλαβα. Γενικότερα το λέω αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς τα χαμόγελα του παιδιού, σε συνεργασία όπως είπαμε με τις αρχές, δηλαδή και με την αστυνομία, θα βγάλουμε το Amber Alert όταν αφορά παιδί σε κίνδυνο ή το Missing Alert αντίστοιχα για τους ενήλικες. Αυτό σημαίνει ότι ενεργοποιούμε ένα δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων στο χαμόγελο του παιδιού, το οποίο αυτή τη στιγμή διευρύνεται και με άλλες υπηρεσίες και τους δήμους, αντίστοιχα τις περιφέρειες. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτό να πούμε. Η Facebook που είναι partner επίσης. Με το που βλέπουμε την αφισέτα, πρέπει να δούμε καλά τα στοιχεία τα οποία αναγράφονται. Και από εκεί και πέρα, όταν μόλις δούμε ένα παιδί ή έναν ενήλικα που ταιριάζει στα χαρακτηριστικά, καλούμε κατευθείαν στο τηλέφωνο στο 116.000 ή στην αστυνομία και δίνουμε ακριβώς πληροφορίες. Εκεί σίγουρα οι εξειδικευμένοι, γιατί λέμε καλούμε στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί είναι εξειδικευμένοι οι άνθρωποι που θα κληθούν να πάρουν όλες αυτές τις πληροφορίες και θα κάνουν τις αντίστοιχες ερωτήσεις για να καταλάβουν κατά πόσο μπορεί να είναι αυτό το παιδί ή όχι. Αυτό που επίσης που είναι πολύ βοηθητικό είναι η αναδημοσίευση μέσα από το Facebook της αφισέτας. Γιατί όταν το βλέπει ο κόσμος, ξέρετε, έτσι κινητοποιείται περισσότερος κόσμος και έχει ανοιχτά τα μάτια του. Πολλές φορές, για παράδειγμα, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Η αφίσα μπορεί να μπει σε λεωφορεία του ΟΑΣΤ, που είναι συνεργαζόμενη, ή σε τρένα, ή στα αεροδρόμια. Έτσι λοιπόν, ένας οδηγός, παράδειγμα, λεωφορείου, που είναι ευαισθητοποιημένος και γνωρίζει όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος βρήκε το παιδί που αναζητούνταν. Όσοι περισσότεροι είμαστε κινητοποιημένοι σε μια τέτοια διαδικασία και συνειδητοποιημένοι, δηλαδή θα πάρω ένα τηλέφωνο άμεσα, δεν θα το σκεφτώ πολύ, γιατί το βλέπω το παιδί και μετά από μία ώρα να πάρω δεν θα είναι στο ίδιο σημείο. Εννοείται αυτό. Άρα πρέπει να πάρουμε κατευθείαν τηλέφωνο με το που θα εντοπίσουμε το παιδί το οποίο αναζητείτε. Τις περισσότερες φορές μπορώ να πω ότι αυτό είναι, ο κόσμος είναι που βοηθάει. Επίσης υπάρχει μια διαδικασία κατά την οποία η ομάδα έρευνας και διάσωσης Θανάσης Μακρύς, η οποία είναι μια ομάδα εθελοντών που είναι εξειδικευμένη στην έβρεση του παιδιού που αναζητούμε ή του ενήλικα, με σκυλιά αντίστοιχα τα οποία είναι εκπαιδευμένα, πιστοποιημένα στο να βρουν το συγκεκριμένο άνθρωπο, παιδί που έχει εξαφανιστεί. Έχουμε μπει στη διαδικασία λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τις δημοτικές αστυνομίες σε κάποιες πόλεις μεγάλες που υπάρχει οργανωμένη η δημοτική αστυνομία. Έχει γίνει παράδειγμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει στη Δράμα, έχει γίνει στην Αθήνα. Μπορώ να πω το εκπληκτικό, ότι κάνουμε την εκπαίδευση της Δημοτικής Αστυνομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά από 10 μέρες εξαφανίζεται ένα κοριτσάκι. Κινητοποιήθηκαν τόσο άμεσα όλη η ομάδα της Δημοτικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης και μάλιστα εθελοντικά, δηλαδή όχι αυτοί που ήταν στην υπηρεσία, είχαν μεταξύ τους την ενημέρωση και κατευθείαν βγήκαν στους δρόμους. Αυτοί ξέρανε όμως, ξέρουν τους δρόμους, ξέρουν πού θα πάνε να εντοπίσουν τα πάρκα, είναι καθημερινά έξω στο δρόμο. Και ήταν αυτοί οι οποίοι βρήκαν πάρα πολύ άμεσα το παιδί που ψάχναμε. Πολύ σημαντικό το έργο σας. Το εννοώ. Ιωάννα μου, θα ήθελα να περάσουμε σε μία πιο προσωπική ερώτηση. Είσαι αρκετά χρόνια στο χαμόγελο του παιδιού και θα ήθελα να μου πεις ποιο είναι το προσωπικό σου κίνητρο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να δώσεις και στον απλό κόσμο και στα παιδιά που ίσως μας ακούν και στους ενήλικες που ίσως μας ακούν, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στην κοινωνία γενικότερα, στην πολιτεία, οπουδήποτε. Θα ήθελα να μου πεις τι παίρνεις και τι κρατάς εσύ στο τέλος κάθε ημέρας από την δουλειά σου και από τη σημαντική δραστηριότητα που έχετε και τις σημαντικές δράσεις που κάνετε. Δέσποινα, εγώ προέρχομαι από τον κλάδο που είσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Έκανα 13 χρόνια σε εκδοτικό, εκτυπωτικό κλάδο, δημοσιογραφικό. Και πάντα όμως, επειδή είχα και το HR πάντα μέσα μου του ανθρώπινου δυναμικού, όπου έκανα πολλά χρόνια σαν διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού,
Είχα πάντα αυτό. Δηλαδή, συναδέλφους που είχαν ένα πρόβλημα και πάντα θα ερχόντουσαν σε μένα να βρούμε μια λύση για οτιδήποτε. Ακόμα και για τα παιδιά τους, για τα συζυγικά τους, τα οικονομικά τους. Ήμουν ο σύμβουλός τους. Ένιωθα πάρα πολύ ωραία πάντα με όλο αυτό. Κάποια στιγμή όμως ήρθα και κράσαρα, που λέμε. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να γυρνάς στο σπίτι σου με όλη αυτή την κούραση, τη γραφειοκρατική, την τεχνοκρατική, και να λες τώρα και αύριο τα ίδια. Ναι. Όταν έγινε η πρόταση στο χαμόγελο του παιδιού, καταρχήν αισθάνθηκα μεγάλη τιμή. Γιατί γίνεσαι μέρος μιας πολύ μεγάλης οικογένειας στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το χαμόγελο του παιδιού. Μπορώ να πω ότι αυτό το οποίο διέκρινα και είναι αυτό το οποίο θέλω να παραμείνω στο χαμόγελο του παιδιού, είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που έχει το χαμόγελο του παιδιού είναι μοναδικοί. Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Είναι εκεί γιατί είναι πολύ συνειδητοποιημένος, ξέρει τι θέλει να κάνει, ξέρει για ποιο λόγο είναι εκεί. Δεν είναι εργαζόμενος. Ναι. Είναι εθελοντής πρώτα και μετά είναι εργαζόμενος. Κάνει τις εξειδικεύσεις του, διακρίνοντας τον τομέα που έχει να απευθυνθεί. Είμαι πολύ περήφανη για όλους τους ανθρώπους που έχω συναντήσει στο χαμόγελο, που συνεργάζομαι, αλλά και για τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να κάνουμε το έργο. Το κίνητρό μου είναι το χαμόγελο του παιδιού. Εγώ αισθάνομαι παιδί. Το παιδί είναι το μέλλον, το παιδί μου, τα παιδιά όλου του κόσμου. Είναι το όραμα ενός παιδιού, του Ανδρέα Γιαννόπουλου. Αυτό το οποίο κάνουμε καθημερινά. Αυτό το μήνυμα θέλω να δώσω σε όλους. Να μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε παιδιά, να κάνουμε όνειρα. Και τα όνειρα των παιδιών μας πραγματικότητα, όλων των παιδιών της κοινωνίας. Θέλουμε τη βοήθεια λοιπόν όλων εσάς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Είναι το πιο σημαντικό και το εύχομαι και μέσα από την συνέντευξη εύχομαι να δώσουμε κι εμείς το μικρό μας λιθαράκι με αποτέλεσμα αυτή η πασχαλινή καμπάνια, μιας που ήταν και η αφορμή της συνέντευξης, να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να ευαισθητοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί περισσότερος κόσμος και να δείξει έμπρακτα το ενδιαφέρον του, είτε όπως είπες και εσύ με τους κουμπαράδες, με τις δωρεές, είτε αγοράζοντας μια λαμπάδα από το e-shop. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να βοηθήσουμε. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές που κάθε εναλλακτική μπορεί να ταιριάζει καλύτερα στον κάθε έναν. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Άννα μου, για την σύνδεση. Ευχαριστώ. Να ευχηθώ τα καλύτερα αρχικά σε εσένα και φυσικά στην εξέλιξη και την ύπαρξη, γιατί θα θέλαμε να συνεχίσει να υπάρχει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια δυναμικότητα το χαμόγελο του παιδιού, αυτός ο εθελοντικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούγεται και να υπάρχει και να δίνει βοήθεια σε όποιον τη χρειάζεται, είτε αυτός είναι μικρότερος σε ηλικία είτε μεγαλύτερος. Και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ για να σας στηρίζουμε καθημερινά με όποιο τρόπο μπορούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευαισθησία σας, για την πρόσκληση, για τη βοήθειά σας. Ελπίζουμε να έρθουν έτσι τα πράγματα που να μπορούμε να βρεθούμε και από κοντά. Με μεγάλη μας χαρά. Να ξεχνάει ο κόσμος ότι οτιδήποτε χρειαστεί και έχει ένα παιδί σε κίνδυνο, να καλεί στη γραμμή στη SOS 1056. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλό βράδυ. Καλό Πάσχα να έχετε. Καλό Πάσχα, καλό καλή Ανάσταση. Ήταν λοιπόν η κυρία Ιωάννα Μακρύ, συντονίστρια Βορείου Ελλάδος του Χαμόγελου του Παιδιού. Περνάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε εδώ στο ράδιο και τη Web TV του Αβένα.